Νέα μεγάλη επίθεση πραγματοποίησαν οι Ουκρανοί νότια του Σβάτοβο και τη Κρεμίνα στι πόλει Τσερνοποπόβκα και Κοτλιαρόβκα αναζητώντα ένα ασθενέ σημείο στην ρωσική άμυνα και ιτήθηκαν για άλλη μια φορά. Όμω θα συνεχίσουν να το κάνουν καθώ διαθέτουν άφθονε εφεδρείε και για αυτού η διάρρηξη του μετόπου Σβάτοβο-Κρεμίνα είναι στρατηγική σημασία για να κατευθυνθούν προ την πόλη του Λουγκάνσκ. Αυτό θέλουν να επιτευχθεί πριν καταρρεύσουν οι Ουκρανικέ δυνάμει στον Πακμούτ. Αν τον Πακμούτ πέσει, όλα αλλάζουν άρδιν στον πόλεμο στην Ουκρανία και όλα γράφονται ξανά από την αρχή. Στο μέτωπο του Μπαχμούτ, οι Ρώσοι ξεκίνησαν μεγάλη επίθεση στο Τορέτσκ στον νότιο άξονα. Το Τορέτσκ στέκεται ω το μοναδικό εμπόδιο ανάμεσα στου Ρώσου και την Κωνσταντινόβκα. Η Κωνσταντινόβκα είναι το μεγάλο έπαθλο, καθώ από εκεί διεξάγεται ο ανεφοδιασμό των Ουκρανών στο Μπαχμούτ. Αν καταληφθεί η μάχη του Μπαχμούτ, θα έχει προδιαγεγραμμένη εξέλιξη που θα είναι αρνητική για το Κίεβο. Στο μέτωπο του Ντονέτσκ, οι Ρώσοι μπήκαν στο Βοντιάν και καθαρίζουν και τον Ευελσκόη σε μια προσπάθεια. Να αποθήσουν μακριά από την πόλη το ουκρανικό πυροβολικό. Υπό το βάρο τη ρωσική προέλαση, η Ουκρανική Στρατιωτική Διοίκηση μεταφέρει την 80 και την 81η αερομεταφερόμενη ταξιαρχία αλλά και την 95η ανεξάρτητη αερομεταφερόμενη ταξιαρχία στον Τον Μπά. Το σημαίνει πω τα σχέδια των Ουκρανών για επίθεση στην ίδια τη Μαριούπολη μέσω τη Ζαπορίζια αναβάλλονται.